Υπήρχε κατάθρον συζήτηση των τριών νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών. Να υπενθυμίσουμε πως τα νομοσχέδια αυτά αφορούν τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης στο ανώτατο δικαστήριο, ενώ με τη δημιουργία της νέας Βουλής θα τροχοδρομηθούν και νέα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση στα κατώτερα δικαστήρια. Στη συνεδρία της Επιτροπής παρήσατο και η Υπουργός Δικαιοσύνης, κυρία Έμιλη Γιολίτη. Όπως τόνισε ο Υπουργός, έγινε σήμερα μια επικοδομητική συζήτηση, ενώ ξεκαθάρισε πως το επιχείρημα ότι ο χρόνος πιέζει δεν ευσταθεί. Τα νομοσχέδια αυτά είχαν διαβούλευση στα τελευταία χρόνια. Πραγματοποιήθηκαν πολύ ωραίες συσκέψεις στο Προεδρικό Μέγαρο. Θεωρώ άδικα, όπως είπε χαρακτηριστικά την κριτική, πως η Βουλή εκβιάζεται λόγω έλλειψης χρόνου. Κάλεσε επίσης όλους να συνεργαστούν και τα νομοσχέδια να οδηγηθούν στην ολομέλεια και στην ψήφισή τους, ενώ σε αυτά δεν υπάρχει πολιτική χρειά την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γκρέκο παρακολουθεί. Στην Επιτροπή παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, κ. Χριστός Κλειρίδης, ο οποίος τόνισε πως η μεταρρύθμιση πρέπει να είχε προχωρήσει χθες, ενώ κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο και πως είναι ύψης της σημασίας η Βουλή να οδηγήσει το θέμα στην ολομέλεια. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα όσα δήλωσε η κυρία Υπουργός και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Και να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη Κυβιδιώτη. Το επιχείρημα ότι ο χρόνος πιέζει και δεν δόθηκε ένα αρκετός χρόνος διαβούλευσης, να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν ευσταθεί. Τα νομοσχέδια, τα αρχικά, θέλω να υπενθυμίσω ότι έτυχαν ευρείας διαβούλευσης επί δύο χρόνια επί Υπουργού Ιωάννα Νικολάου. Σε εκείνες τις διαβουλεύσεις είχαν λάβει μέρος όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και όταν η Επιτροπή αποφάσισε τον Ιούλιο του 2020 να επιστρέψει στο Υπουργείο τα νομοσχέδια, αποφασίσαμε να τα διαβουλευτούμε ξανά. Πραγματοποιήθηκαν πολύ ωραίες συσκέψεις στο Υπουργείο με την Ομάδα Εργασίας. Έγιναν επίσης συσκέψεις στο Προεδρικό Μέγαρο, η μία με τα μέλη του Ανωτάτου. Έγιναν άλλες δύο συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους. Έγιναν συσκέψεις στο Ανώτατο Δικαστήριο. Άρα θεωρώ άδικη την κριτική ότι δεν δόθηκε αρκετός χρόνος διαβούλευσης ή ότι η Βουλή περίπου εκβιάζεται λόγω χρόνου. Θα πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας ότι αν δεν υπερψηφιστούν τα νομοσχέδια, τιμωρείται στην ουσία ο πολίτης και η Κύπρος. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να θεσπιστούν τα τρία αυτά νομοθετήματα σε αυτήν τη Βουλή, διότι αν δεν θεσπιστούν τώρα, πιθανότατα εντός Απριλίου, προβλέπω ότι οι ισορροπίες οι οποίες έχουν εξευρεθεί, έστω και με κάποιες επιφυλάξεις, έστω και με κάποιες αμφισβητήσεις, θα χαθούν και πλέον θα είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε στο θέμα της μεταρρύθμισης προσεχώς. Άρα είναι υψής της σημασίας η Βουλή να προωθήσει τα τρία αυτά νομοθετήματα στην ολομέλεια. Λοιπόν, επιστροφή εδώ και πάμε να καλωσορίσουμε τους πολιτικούς μας καλεσμένους.